Καίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, καθηγητή γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών, διδάσκοντα, ασφάλεια, ε, συγγνώμη, διδάσκοντα γεωγραφία της ασφάλειας της ευρύτερη Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Γρήβα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας και χαρά μας που είστε εδώ. Α ξεκινήσουμε από τα καθημά, εν ώψη και τη έλευση Φιντάν σε λίγε μέρε στην Αθήνα. Είπατε πρόσφατα ότι μια πιθανή δική μα υποχώρηση στο Αιγαίο θα ήταν όχι μόνο ενάντια στα δικά μα εθνικά συμφέροντα, όχι μόνο ενάντια στο διεθνέ δίκαιο, αλλά μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να μα φέρει και αντιμέτωπου με του συμμάχου μα που αποτελούν τι θαλάσσιε δυνάμει, γιατί θα έδινε πάτημα σε άλλε ανα, αναθεωρητικέ δυνάμει όπω η Ρωσία και η Κίνα, να διεκδικήσουν πράγματα. Από αυτό τι θα πρέπει να καταλάβουμε, ότι κάτι που γίνεται με το επιχείρημα ότι εξυπηρετούμε ας πούμε, τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ουσιαστικά δουλεύει ενάντια σε αυτό. Κοιτάξτε, αυτό <coughs> οφείλουμε να καταλάβουμε ότι η, ε, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα γεωσυστήματα του πλανήτη. Ό,τι συμβαίνει εδώ επηρεάζει όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά και ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο επηρεάζει το τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή, το διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο. Δεν μπορείς να το κόψεις σε κομμάτια και το ένα να είναι ανεξάρτητο του άλλου. Μία από τις πολλές παθογένειες, τις πολλές παθογένειες ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ένα είδος ιδιότυπου επαρχιωτισμού. Εγώ το λέω χαριτολογώντα η γεωπολιτική του Δήμου Αγράφων. Δεν το λέω υποτιμητικά για το Δήμο Αγράφων, είναι ο Δήμο μου. Λοιπόν, αλλά είναι η λογική ότι είμαστε εμεί εδώ και η Τουρκία και αγνοούμε το υπόλοιπο ε, γίγνεσθε. Σήμερα όμω είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη μεταβατική φάση τη παγκόσμια ιστορία. Και αυτό έχει πάρα πολλέ διαστάσει. Ένα κομμάτι αυτή τη μεταβατική φάση είναι ε, ένα νέο επεισόδιο στην διειστορική σύγκρουση των ναυτικών δυνάμεων με τις χερσαίες δυνάμεις. Οι μεγάλες λοιπόν ευρασιατικές δυνάμεις, οι χερσαίες ευρασιατικές δυνάμεις, προεξαρχούσες της Κίνας αλλά και της Ρωσίας και άλλων, τι λένε, αντιλαμβάνονται τα εγγύς δηλαδή τις θαλάσσιες εκτάσεις σε μια ζώνη, σκεφτείτε χοντρικά, χιλίων ή δύο χιλιάδων χιλιόμετρων από τις ακτές τους, τα αντιλαμβάνονται ως προέκταση της ταιριά, τα αντιλαμβάνονται ω γαλάζιο έδαφος. Κρατήστε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό γιατί η ίδια είναι η λογική τη Τουρκία. Δηλαδή, η γαλάζια πατρίδα τη Τουρκία δεν είναι εφεύρημα του Ερντογάν, δεν το σκέφτηκε, ούτε είναι προϊόν παρθενογέννηση. Προέρχεται από τη λογική τη Κίνα ότι θεωρεί την νότιο Συνική θάλασσα ω γαλάζιο έδαφο. Και τι λένε ουσιαστικά αυτέ οι δυνάμει, Ποιο είναι το επιχείρημά του, εντό εισαγωγικών επιχείρημα, Ότι η υπηρωτική μάζα, η υπηρωτική ακτή. Έχει πολύ περισσότερα δικαιώματα από ό,τι έχουν τα νησιά. Λοιπόν, οι νησιωτικέ δομέ. Λοιπόν, αυτή ακριβώ είναι και το επιχείρημα εντό 800 εισαγωγικών που προσπαθεί να μα περάσει η Άγκυρα και εδώ χαρούμενοι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πολιτικού συστήματο, ε, του καθηγητικού κατεστημένου, ε, των μίντια και μια σειρά άλλων έτσι, ε, διαμορφωτών γνώμη, σχεδόν το δέχονται όταν λένε ότι. «Ναι, μεν, ο, ε, τα νησιά δεν μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με την ακτή». Λοιπόν, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση λοιπόν. Εάν εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, αποφασίσει και προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια αυτοκαταστροφής, σε αυτή την αυτοκτονική ενέργεια θέση εαυτών εκτός διεθνούς δικαίου, γιατί αυτό θα κάνει, άρα θες, μετατρέψει τον εαυτό της σε μια ουσιαστικά ένα είδος ιδιόρυθμις Βορείου Κορέας, μιας χώρας παρίας, γιατί μια χώρα παρείας στο διεθνέ σύστημα είναι αυτή που δεν δέχεται το διεθνέ δίκαιο. Εντάξει, όταν εμεί εθελούσια βγούμε ε, από, αυτό και ουσιαστικά δεχτούμε ότι τα νησιά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με την, με την υπηρετική ακτή, γιατί αυτό θα κάνουμε, τότε αυτομάτω αυτό μεταλλάσσει το διεθνέ δίκαιο, γιατί τα υποκείμενα του διεθνού δικαίου είναι οι χώρε, είναι τα έθνη κράτη και η οι αντίπαλοι τη Δύση, οι αντίπαλοι αυτή που λέμε τη Ευρωατλαντική Δύση, προεξαρχού τη Κίνα, θα έχουν ένα πολύ ισχυρό νομικό αλλά και γεωπολιτικό χαρτί, ώστε να προωθήσουν τι δικέ του στρατηγικέ ενάντια στα συμφέροντα του δυτικού παράγοντα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στο στόχαστρο του δυτικού παράγοντα, θα, θα λειτουργήσουμε δηλαδή για πρώτη φορά στην ιστορία μα ενάντια στι ναυτικέ δυνάμει που υποτίθεται ότι εδώ το εγχώριο κατεστημένο προωθεί τα συμφέροντά του κτλ. Με απροσδιορίστε συνέπειε για το μέλλον. Τώρα, εδώ βέβαια μια πολύ λογική αντίρρηση είναι εάν ισχύουν αυτά που λε, που δεν τα λέω εγώ παρεπιπτόντω. Αυτό είναι μια ευρύτερη ανάγνωση που τη λένε πολύ και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λοιπόν, αλλά αν ισχύουν αυτά που λέτε, εν πάση περιπτώσει, γιατί οι Αμερικανοί σε αφήνουν πολλό δε μάλλον σε πιέζουνε. Η άποψή μου γι' αυτό είναι πρώτον, δεν σε πιέζουν ή τουλάχιστον δεν σε πιέζουν τόσο πολύ όσο έχει αφήσει να εννοηθεί. Φοβάμαι ότι οι αντιλήψει περί αμερικανικών πιέσεων είναι ένα είδο φερετζέ. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία την αγορέα, για να κρύψουν ότι πραγματικά αυτό που παλεύει είναι το τουρκικό λόμπι στην Ελλάδα και προβάλλει την, τον αμερικανικό παράγοντα. Δεν είναι έτσι. Σοβαρή κατηγορία αυτή πάντω. Δεν είναι, δεν ξέρω, δε, δεν είναι κατηγορία γιατί δεν έχω στοιχεία να απευθύνονται σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε να, να συμβαίνει. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε και εμεί, το, 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 το εμεί δεν είναι επιθυντικό μεγαλοπρεπία, είναι και άλλοι συνάδελφοι, μιλάμε με Αμερικανού καθηγητέ πανεπιστημίων, ανθρώπου που έχουν ε, περάσει από κυβερνητικέ θέσει. Μα λένε ακριβώ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι λοιπόν, δεν υπάρχουν τόσο μεγάλε πιέσει από πλευρά των ΗΠΑ όσο έχει αφήσει να, να εννοηθεί. Λοιπόν, ε, έχουν αφήσει να εννοηθεί κάποια κέντρα, πρώτον. Και δεύτερον, και να υπάρχουν αυτέ οι πιέσει προέρχονται συνήθω από συγκεκριμένα κέντρα μέσα στο Αμερικανικό σύστημα εξουσία και κυρίω από τα μεσαία κλιμάκια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, λόγω τη ιδιόρυθμη δομή του, είναι ένα πολυκεντρικό σύστημα εξουσία και ε, διαφορετικέ αναγνώσει περί εθνικών συμφερόντων έχουν κομμάτια μέσα. Ένα λοιπόν κομμάτι, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω, η μεσαία γραφειοκρατία του State Department, του Υπουργείου Εξωτερικών, ε, δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε μια ενδονατοϊκή αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή, λειτουργεί σε έναν πολύ βραχυχρόνιο ορίζοντα γεωστρατηγικό, το βασικό της μέλημα είναι να μην, μην προκύπτουν τριβέ αυτή τη στιγμή, λοιπόν και αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και μετά υπάρχει ένα πολύ ισχυρό φιλοτουρκικό λόμπι, φιλοτουρκία, όχι με την έννοια που το έχουμε εδώ, που επιμένει ότι η Τουρκία έχει εγκλωβιστεί κατά κάποιο τρόπο σε μια παρελθούσα ανάγνωση περί γεωστρατηγικών έτσι, συμφερόντων των ΗΠΑ, θεωρούν ότι η Τουρκία μπορεί να ρημουλκηθεί προ τον δυτικό παράγοντα και θέλουν να τη κάνουν τα χατήρια. Ωστόσο, συνεχώ προκύπτουν δυνάμεις και μέσα στο εσωτερικό των ΗΠΑ που λένε ότι η Τουρκία είναι χαμένη υπόθεση και πρέπει να Τεθεί εν πάση περιπτώσει σε ένα είδο περιοριστικού έτσι, υγειονομικού πλαισίου. Οπότε ναι, είναι, είναι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε και κοιτάξτε, είναι κουκιά μετρημένα. Δεν είναι κάποια εκτίμηση αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί με το που θα πει ότι θα αποφασίσει, όχι να το δεχτεί, έστω και να συζητήσει ότι τα ελληνικά νησιά είναι. να συζητήσουμε αν έχουν υφαλοκρηπίδα, αν έχουν αιώ και αν μπορούν να έχουν 12 ναυτικά μιλιά αυτομάτως αυτό είναι ένα συντριπτικό πλήγμα στην παγκόσμια αρχιτεκτονική εναντίον των δυτικών συμφερόντων και υπέρ των αναγνώσεων των ευρασιατικών χερσαίων δυνάμεων, δηλαδή της λάθος πλευράς της ιστορίας όπως υποτίθεται ότι, ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη. Θα επανέλθουμε εν μέρει σε αυτό, αλλά ήθελα να ρωτήσω τώρα αυτό το επιχείρημα που πάει μαζί με την φιλοσοφία ότι Είμαστε πολύ μικροί πληθυσμιακά σε σχέση με την Τουρκία. Είμαστε πολύ μικροί ω οικονομικό μέγεθο σε σχέση με την Τουρκία. Και ότι καλύτερα πριν ισχυροποιηθεί και άλλο να έρθει μία λύση τώρα στα ελληνοτουρκικά, πριν γίνει ακόμα δυσμενέστερη για εμά η κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, έχει ρεαλιστική βάση, ή υπάρχουν στην Τουρκία αδυναμίε τι οποίε θα μπορούσε να αξιοποιήσει, να το πω έτσι, Όχι ανήθηκαν. Αν υπάρχει ηθική στη γεωπολιτική, αλλά στρατηγικά η Ελλάδα τώρα που έχει ένα παράθυρο ευκαιρία λόγω τη αλλαγή όλων των ισορροπιών. Κοιτάξτε, η αντίληψη αυτή περί αριθμητικών εκτιμάτων τη Τουρκία, και άρα να παραδοθούμε τώρα πριν δεν ξέρω και εγώ τι, είναι, θα ήταν στα όρια του κομικού αν δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Δηλαδή, δεν αντέξει κανένα είδου κριτική καταρχά. Δηλαδή, από πού και πού. Μια χώρα, επειδή έχει μεγάλο αριθμητικό πλεονέκτημα ε, εξ αντικειμένου, θα κυριαρχήσει στην άλλη που έχει λιγότερο ε, πληθυσμό. Α, αυτά, όπω συνηθίζω να λέω και στου μαθητέ μου, δηλαδή με βάση αυτή τη λογική, η πιο ισχυρή χώρα στον πλανήτη είναι μακράν η Κίνα. Ε, η Ινδία ακολουθεί, μάλλον η Ινδία είναι πλέον γιατί έχει περισσότερο πληθυσμό, έχει ισχυρότερη και από την Κίνα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πάρα πολύ πίσω. Το Μπαγκλαντέ, που έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από τη Ρωσία, είναι πολύ ισχυρότερο από τη Ρωσία. Λοιπόν, ε, ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι κομικά πράγματα. Τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα τη στρατιωτική ισχύω. Τη στιγμή που δεν μιλάμε για κάποιον παρατεταμένο, το ενδεχόμενο ενό παρατεταμένου πολέμου τύπου Ιράν-Ιράκ. Εκεί μόνο θα είχε κάποιο, πλεονέ, θα είχε κάποια, κάποιο νόημα το πληθυσμιακό πλεονέκτημα τη Τουρκία. Όσο δεν για την οικονομία τη. Ε, πάλι δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει όλο αυτό. Όντω η Τουρκία προχωράει σε μια μετάλλαξη της οικονομίας της με πάρα πολλά προβλήματα όμως. Επίσης η Τουρκία ακριβώς γιατί μεγαλώνει, ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη, ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη μέσα σε μια παγκόσμια σκακέρα που βρίσκεται σε μια τρομακτικά ρευστή περίοδο και συνακόλουθα πατάει πολλού κάλου όπω συνηθίζω να λέω, είναι πάρα πολύ τρωτή. Είναι πάρα πολύ τρωτή λόγω των εσωτερικών τη αντιφάσεων, είναι πάρα πολύ τρωτή γιατί δημιουργέ δημιουργεί πολλέ εχθρότητε, είναι τόσο φιλόδοξη που έχει δώσει κολοσία έμφαση στο γόητρό τη. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε περίπτωση σύγκρουση Ελλάδα-Τουρκία, στρατιωτική σύγκρουση εννοώ, εάν πληγεί το τουρκικό γόητρο, που πολύ εύκολα μπορεί να πληγεί, οι συνέπειε μπορεί να είναι κατακλυσμίε για την Τουρκία. Οπότε η Τουρκία, ναι, μεν έχει μία άνοδο, αλλά η άνοδο αυτή. Ε, συμβαδίζει και δημιουργεί και πάρα πολλέ αχίλιε παίρνε. Τα υπόλοιπα είναι συζητήσει να τι λέμε για το καφενείο και δεν έχουν καμία έτσι ουσία. Στρατηγικά και πρακτικά, πώ θα μπορούσαμε εμεί να αξιοποιήσουμε αυτέ τι αδυναμίε που έχει η Τουρκία, να τι αναδείξουμε, να κινηθούμε προ κάποια κατεύθυνση. Κοιτάξτε, καταρχά υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών για την ελληνική διπλωματία, η οποία ουσιαστικά αρνείται να λειτουργήσει ω ελληνική διπλωματία. Ε, πώς είπα και πριν, κανεί δεν θέλει μια υπερβολικά ισχυρή Τουρκία στην περιοχή. Κανένα. Συνακόλουθα, υπάρχει, υπάρχουν τεράστιε δυνατότητε να αναπτυχθούν σχέσει συμμαχίας και αντίβαρα στην Τουρκία. Μια χώρα είναι η Ινδία. Βέβαια, ο σημερινό Υπουργό Άμυνα, ο κ. Δένδια, ω Υπουργό Εξωτερικών, έκανε πράγματι ένα πολύ σοβαρό άνοιγμα στην Ινδία, το οποίο όμω εν συνεχεία φάνηκε ότι έχει μείνει στο κενό. Αλλά Είπα μία χώρα. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πράγματι με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το χώρο. Έχουμε αναζητήσει άρα και ποτέ ένα είδος στρατηγικής συμμαχίας, πραγματικά στρατηγική συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο περιλαμβάνει και συζυγικά καυγαδάκια, περιλαμβάνει και ε, απειθαρχίες, όχι να εισεγεσμέν. Αυτό δεν είναι στρατηγική σχέση, αυτό είναι σχέση ε, υπηρέτου προς, ε, προς αφέντη. Λοιπόν, και ο υπηρέτη δεν εξυπηρετεί στρατηγικά συμφέροντα. Δεν γίνεται εξ αντικειμένου. Λοιπόν, έχουμε αλήθεια αναζητήσει ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με, με, ακόμη και με χώρε που αυτή τη στιγμή είναι στον άξονα του κακού ή στον άξονα τη αντίσταση κατά άλλου, α πούμε, αλλά με του οποίου μπορεί να έχουμε το Ιράν, α πούμε, που έχει στενότατε σχέσει αυτή τη στιγμή με την Άγκυρα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει μια πολύ ισχυρή ε, Τουρκία εδώ στην περιοχή. Λειτουργά, λειτουργεί ανταγωνιστικά έναντι αυτή. Άρα, επαναλαμβάνω, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών προ όλε τι κατευθύνσει όσον αφορά την, τη διπλωματία. Αλλά για να το κάνει αυτό το πράγμα, πριν και πάνω απ' όλα, πρέπει να σε παίρνουν σοβαρά. Πρέπει να λειτουργεί δηλαδή ω κανονικό κράτο. Όταν λοιπόν εσένα ο πυρήνα τη εξωτερική σου πολιτική είναι να τα με την Τουρκία. Και όταν λέμε να τα με την Τουρκία, εννοούμε να φτεθούμε εκτό του διεθνού δικαίου, γιατί αυτό συζητιέται. Εδώ πέρα, θέλω να ελπίζω ότι δεν συζητιέται στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει συζητιέται πάρα πολύ στου τομεί εξουσία, στου χώρου εξουσία. Όταν λοιπόν ο πυρήνα τη εξωτερική πολιτική ή αυτή τη σκοτεινή εξωτερική πολιτική είναι να συζητήσουμε για το αν υπάρχουμε, ε, τότε είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να οικοδομήσει ε, σχέσει συμμαχικέ, συνεργατικέ, να σε πάρει σοβαρά κανένα να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ε, είναι τόσο απλό. Δεδομένου ότι θεωρούμε ότι υπάρχουμε και ότι ανήκουμε και μάλιστα στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Mm. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Ευρώπη με μία κίνηση, ας πούμε, ε, να ζητήσουμε από τα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα να λύσουν το θέμα της ΑΟΣ μας με την Κύπρο, ώστε, ώστε να λύσουμε με τη μία, κατά συνέπεια, και το ελληνοτουρκικό και το κυπριακό. Ή θα ήταν αυτό μαξιμαλιστικό, υπεραισιόδοξο... Ε, είμαστε σαιδισμένοι επειδή δεν έχουμε κάνει το θαλάσσιο ταξικό. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ έτσι, εξειδικευμένο νομικό θέμα που ξεφεύγει από τα δικά μου γνωστικά πεδία. Ο κ. Ανθρακεφ έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρές... Ε, ε, έχει διατυπώσει πολύ σοβαρές θέσεις και προτάσεις πάνω σε αυτό το πράγμα και δεν έχουν ε, έτσι, απαντηθεί πιστικά από, εδώ, το, από το σύστημα εξουσίας για ποιο λόγο δεν γίνονται. Που υποτίθεται ότι κι εμείς εάν ο ένα πυλώνα, ο ένα μα πνεύμονα, για να θυμηθούμε και τον Γεώργιο Παπανδρέου, είναι η Ουάσιγκτον, ο άλλο μα πνεύμονα είναι η Ευρώπη. Υποτίθεται ότι είμαστε κατεξοχήν έτσι, ευρωκεντρικό κράτο και ο ευρωπαϊκό παράγοντα κτλ. κτλ. Πού το. Δεν βλέπω καν να έχουμε κάνει κάποια προσπάθεια επ' αυτού. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ επιμένω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, δυστυχώ αυτό είναι μια παθογένεια πολλών ετών, αν όχι δεκαετιών, απλώ τελευταία αρχίζει να παίρνει διαστάσει χιονοστιβάδα. Ε, αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί είναι ένα είδο. Ε, έτσι, μια συζήτηση για εθνικό αυτοχειριασμό. Δεν βλέπω κάποια εξωτερική πολιτική προς καμία κατεύθυνση. Ούτε φιλοευρωπαϊκή, ούτε φιλοαμερικανική, ούτε τίποτα. Έχετε πει ότι μπορούμε να υποφεληθούμε οικονομικά και αμυντικά, αναπτύσσοντα φτηνέ καινοτόμε λύσει και, και αξιοποιώντα τα νησιά και την ελληνική ευρηματικότητα. Επιπλέον, έχετε πει ότι το θεμελιώδε οπλικό σύστημα είναι η εγχώρια στρατηγική σκέψη κοινώ να βάλουμε το μυαλό μα να δουλέψει. Πρακτικά, αυτό τι σημαίνει, πώ μπορούμε να υποφεληθούμε, δηλαδή, τι είναι σε βασικέ γραμμέ, όσο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσα σε λίγα λεπτά, τι είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε από αύριο ώστε να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει, να αξιοποιήσουμε τα νησιά, να αναπτύξουμε αμυντική βιομηχανία και να υποφεληθούμε αμυντικά και οικονομικά. Κοιτάξτε, αν κάτσουν είναι 10 άνθρωποι χωρίς καμία γνώση σε θέματα άμυνας και κοιτάξουν, κάνουν μια έρευνα στο διαδίκτυο και δούνε τι γίνεται στην Ουκρανία, μέσα σε μια εβδομάδα θα σου έχουν έτοιμε προτάσει για το τι πρέπει να κάνει. Και όχι έτοιμε σε επίπεδο θεωρία, σε επίπεδο πράξη. Πώ μπορούμε, από πού μπορούμε να αγοράσουμε από το άλλη παίει εξαρτήματα. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε με τρισδιάστατο εκτυπωτή αυτό. Πώς μπορούμε με Python να βάλουμε έναν, κάποιους στοιχειώδους αλγορίθμους σε ένα μη επανδρομένο σύστημα. Λοιπόν και, και θα αρχίσουν να φτιάχνουν οπλικά συστήματα. Είναι αυτή τη στιγμή ζούμε σε, έναν, σε μια νέα στρατιωτική επανάσταση. Και αυτή η στρατιωτική επανάσταση είναι η επανάσταση των ταπεινών. Αποδείχθηκε δηλαδή και αποδεικνύεται και κάθε μέρα στην Ουκρανία αλλά και αλλού. Λοιπόν, βλέπουμε αυτέ που λέμε εμπορικά διαθέσιμε τεχνολογίε, δηλαδή τεχνολογίε που μπορεί να τι αποκτήσει οποιοδήποτε, πόσο σημαντικέ είναι στο αναπτύξει νέου, νέου, τύπου ε, οπλικά συστήματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα περιβόητα μη επανδρομένα αεροχήματα. Ολόκληρη η, 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 υπάρχει μια οικογένεια ρομποτικών συστημάτων, αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά. Ε, άρα ε, υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών, αλλά πρέπει να φύγει από τα κουτάκια στα οποία έχει μάθει να λειτουργήσει. Τόσο ω στράτευμα, όσο και ω πολιτικο-στρατιωτική ηγεσία. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν στη σημερινή εποχή να... που γίνονται όλα αυτά που γίνονται, εμεί να... να, συζητάμε ακόμη για πανάκριβε υπερπλατφόρμε που θα κάνουν δισεκατομμύρια, δεν είμαστε σίγουροι αν θα δουλέψουν, είναι σε, σε τρομακτικά τρωτές αρχιτεκτονικέ. Λοιπόν, και, και να αγνοούμε όλα αυτά που γίνονται από τη σωστή πλευρά τη ιστορία, το ξαναλέω, δηλαδή από του Ουκρανού. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Είναι κάτι επίση πολύ σημαντικό ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η αντίληψη ότι οι αμυντικέ δαπάνε είναι αντιπαραγωγικέ. Όχι, δεν υπάρχουν πιο παραγωγικέ δαπάνε, αρκεί να γίνονται σε σένα. Δηλαδή να ταυτίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη και την, και την παραγωγή. Το Ισραήλ έτσι σώθηκε, έσωσε την οικονομία του, αναπτύσσοντα σιγά σιγά δικά του οπλικά συστήματα λοιπόν, χαμηλή τεχνολογία όπω ήταν οι μίνι δορυφόροι, λοιπόν, ή τα πρώιμα μη επανδρομένα αεροχήματα, με βάση αυτά ανέπτυξαν αυτό που είναι ο όρος της μόδας οικοσυστήματα, δηλαδή περιφερειακές τεχνολογίες που διαχείρισαν στην ευρύτερη παραγωγική του βάση και έφτιαξε μια πολύ, πολύ, ένα πολύ, έναν ολόκληρο τομέα της οικονομίας του και έσωσε και την οικονομία του παρεπτόντος στη δεκαετία του 80. Υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο το Ισραήλ, η Νότιος Κορέα, η Σιγκαπούρη, ακόμη και οι Ηνωμένε Πολιτείες, απέφυγαν το να μπουν μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σε μία ύφεση αντίστοιχη με αυτή του, του ακριβώ, ακριβώς γιατί επένδυσαν σε αυτή την ψυχροπολεμική οικονομία η οποία μεταξύ των άλλων έδωσε το ίντερνετ, το διαδίκτυο, έδωσε μια σειρά, από, όχι όπλος από τεχνολογίες, από ολόκληρους χώρους στους οποίους οι ΗΠΑ κυριαρχούσαν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό. Ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, φτηνά απλά πράγματα που μπορεί να γίνουν γρήγορα και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών. Όχι, το ξαναλέω, 10-20 άνθρωποι χωρί ιδιαίτερε γνώσει για θέματα άμυνα, άμα κοιτάξουν, κάτσουν μία εβδομάδα και κοιτάξουν τι γίνεται στο διαδίκτυο, θα, θα έχουν μετά έτοιμε προτάσει να αναπτύξουν. Και γιατί η εγχώρια στρατηγική σκέψη είναι το καλύτερο όπλο και όχι τα υλικά. Συστήματα και όπλα. Ακριβώ γιατί, όπω συνηθίζω να λέω και εγώ στα μαθήματά μου, είναι το πρώτο μάθημα αυτό που κάνω στο σχολείο Ευελπίδων. Ότι δεν υπάρχει απόλυτη στρατιωτική ισχύση. Υπάρχει μόνο σχετική, η οποία λαμβάνει υπόσταση ανάλογα το γεωγραφικό περιβάλλον, το είδο του πολέμου στο οποίο θα κληθεί να, να συγκρουστεί, τι ιδιομορφίε του αντιπάλου, τι δικέ σου κτλ. Οπότε, για να μπορέσουν να αποκτήσουν υπόσταση όλα αυτά που λέμε, ειδικά δε όταν δεν δε, δε, δε θα χρησιμοποιήσει ετοιματζίδικα πράγματα, να το πούμε έτσι. Αυτό πρέπει να διαπλάσει τη στρατιωτική σου ισχύ με τον, με τον βέλτιστο τρόπο κόστο προ απόδοση. Πρέπει να σκεφτεί για λογαριασμό σου. Άρα λοιπόν είναι το, το θεμελιώδε. Πώ πρέπει να, να ασκήσω συντριπτικά πλήγματα στον αντίπαλο σε συγκεκριμένα τακτικά, επιχειρησιακά και στρατηγικά σενάρια με το ελάχιστο κόστος και τη μέγιστη αποδοτικότητα και για να το επιτύχω αυτό πρέπει να κάτσω να σκεφτώ και από εκεί και πέρα να αξιοποιήσω αυτά που, μου, μου, που μπορώ να που μου προσφέρω και με βάση βάζει δυνατότητες μου. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που δεν το συζητάμε πολύ στα media γιατί συζητάμε κυρίως ελληνοτουρκικά, ελληνοτουρκικά με συγχωρείτε και ε, Μέση Ανατολή. Στους, στη σύνοδο των BRICS που πριν πρόσφατα, ε, Ήδη οι BRICS έχουν, έχουν μέσα στους κόλπους τους, τι ε, μοναρχίες του κόλπου, τα πετρέλαιά τους, που κάνουν τις συναλλαγές χωρίς δολάριο. Έχουμε την παρουσία της Τουρκίας εκεί και πολλών άλλων χωρών. Έχουμε έναν σαφή ανταγωνισμό με τους G7, τους οποίους ξεπερνούν πλέον σε κάποια στάδια. Αυτό για μας τι σημαίνει για εμάς ως Ελλάδα και για εμάς ως δυτική αρχιτεκτονική, όπως το θέλετε. Κοιτάξτε, η, η διαμόρφωση αυτού του του δεν είναι ακριβώ πόλο αυτού του σχήματο των BRICS, δείχνει ακριβώ ότι πόσο μεταλλάσσεται, πόσο γρήγορα και ριζικά μεταλλάσσεται το διεθνέ σύστημα. είναι τεράστιο λάθο να θεωρούμε ότι οι BRICS είναι ένα ενίο πόλο. Όχι. Είναι χώρε οι οποίε είτε έχουν πολύ μακρινέ σχέσει μεταξύ του, όπω είναι η Βραζιλία με την Νότια Αφρική, α πούμε, που δεν έχουν ιδιαίτερε σχέσει, ή ακόμη έχουν και, και ακραία ανταγωνιστικέ σχέσει, όπω είναι η Κίνα με την Ινδία, που είναι εχθροί ουσιαστικά. Αν και από ό,τι φαίνεται, εάν ισχύουν αυτά που είδαμε πριν λίγο, δηλαδή, βγήκαν στις ειδήσει, στον διεθνή τύπο, στο Καζάν, στι ίσχυε των Εθνο BRICS, φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή προσέγγιση μεταξύ Κίνα και Ινδία μέσω τη ρωσική παρέμβαση που είναι στρατηγικό σύμμαχος και των δύο, που σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι πάμε σε μια ολοκληρωτική μετάλλαξη του, του διεθνού συστήματο. Διαμορφώνεται ένα πολύ ισχυρό ευρασιακό πόλο. Κοιτάξτε, η Ελλάδα. Δεν είναι κάποιο παράγοντα, κάποιο παίχτη, να το πούμε έτσι, που, που μπορεί να, να λειτουργήσει ω ε, ισότιμο πόλο όλων αυτών. Από την άλλη όμω, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Γιατί, παραλαμβάνω, σε ένα διεθνέ σύστημα το οποίο αλλάζει, είναι ρευστό και ο καθένα διεκδικεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι τη πίτα, όταν εμφανιστεί ω νέο παίκτη, όπω η Τουρκία, αυτομάτω στήθεται και στο στόχαστρο μικρών, μεσαίων, μεγάλων και άλλων δυνάμεων. Η Ελλάδα δεν έχετε ίδιε φιλοδοξίε. Αντιθέτω, μπορεί να λειτουργήσει ω ο κόφτη τη Τουρκία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ω η χώρα η οποία να περικόψει τι επικίνδυνε φιλοδοξίε τη Τουρκία. Άρα, να εξυπηρετεί συμφέροντα ολόκληρου του άλλου διεθνού συστήματο και φυσικά υπερασπίζοντα τον εαυτό τη και ταυτοχρόνω να λειτουργήσει και ω μια ρυθμιστική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, χωρί όμω να έχει φιλοδοξίε τέτοιε που να θίγει τα συμφέροντα των άλλων δυνάμεων. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δηλαδή, εμείς είμαστε ένας μεσαίος παίκτης μεν, ο οποίος όμως βρίσκεται σε μια από τις πιο κρίσιμες περιοχές του πλανήτη και η παγκόσμια αρχιτεκτονική μας χρειάζεται να παίξουμε ρόλο ακριβώς για να μην δημιουργηθεί αστάθεια και να μην δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή μια υπερτουρκία η οποία θα δημιουργεί προβλήματα στους πάντες. Επειδή είμαστε και κοντά στην εθνική μας εορτή ε, και πολλοί λόγοι γίνεται για τα περί πατριωτισμού. Έχει γεωπολιτική αξία ο πατριωτισμό και ιδιαίτερα για έθνη όπω το δικό μα, τα οποία έχουν τρισχυλιετή και άνω ιστορία. Λίγα έθνη είναι σαν αυτά. Τι αξία έχει ο πατριωτισμό σε αυτή την περίπτωση, Κοιτάξτε, καταρχά πρέπει να, να εκμηδενήσουμε, να θέσουμε στο πύρτο εξώτερο παρανοϊκέ, γελίε αντιλήψει του τύπου ότι πλέον τα έθνη είναι ξεπερασμένα, ότι έχουμε πάει σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, στο παγκόσμιο χωριό, κτλ., αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αντιθέτω, ο σημερινό κόσμο που διαμορφώνεται, αυτό που λέμε πολυπολικό κόσμο, ε, αυτό το νέο διεθνέ σύστημα είναι εξόχω εθνοκεντρικό. Δηλαδή, οι διεθνεί δρόντε δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στι εθνικέ του ταυτότητε και έχουμε και κύματα εθνικισμού όπω έχουμε στην Κίνα ή στην Ινδία. Στην Ινδία σήμερα ζούμε το δεύτερο μεγάλο κύμα του Ινδικού εθνικισμού. Δηλαδή, αν το πρώτο ήταν αυτό που προέκυψε με την ανεξαρτησία και ήταν ο εθνικισμό, του Τζαβαχαρλάρ Νεχρού και τη κόρη του Τσίντιρα Γκάντι, σήμερα ο Μόντι και το, το BJP, το, το, το Ινδουιστικό Κόμμα, εκφράζει ένα νέο κύμα ταυτοτικού Ινδικού εθνικισμού, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ, πολύ ισχυρό. Αντίστοιχα, βλέπουμε και σε άλλα, μέρη του κόσμου. Ακόμα, και χώρε που δεν είχαν σαφεί εθνικέ ταυτότητε, όπω είναι η Βραζιλία για παράδειγμα, ακριβώ για να λειτουργήσουν μέσα σε αυτό το νέο διεθνέ σύστημα, δίνουν μεγάλη έμφαση σε μια εθνική ταυτότητα. Το να λέμε λοιπόν. Αφήστε το εθνικισμό, είναι και δαιμονοποιημένη έννοια στην Ελλάδα. Ο πατριωτισμό είναι κρίσιμη σημασία στοιχείο για μια χώρα, εάν θέλει να επιβιώσει στο νέο διεθνέ σύστημα. Χώρε οι οποίε αρνούνται την εθνική του υπόσταση, τα εθνικά του συμφέροντα, την εθνική του ανεξαρτησία, την εθνική του ταυτότητα και ηρωνεύονται τον πατριωτισμό, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, είναι χώρε οι οποίε οδηγούνται νομοτελειακά στον αυτοχειριασμό. Σε ένα μπλοκ όπω η Ευρώπη όμω έχει χώρο, με ποιον τρόπο μπορεί να συνδυαστεί ο πατριωτισμό με την συνεργασία. Αυτό είναι επίση πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, εμεί έχουμε μάθει να λειτουργούμε με μια λογική, θα έλεγα, μανιχαϊστική. Το διεθνέ σύστημα είναι πάντοτε μείγμα ανταγωνισμών και συνεργασιών. Πάντοτε. Δεν γίνεται αλλιώ, δηλαδή. Η παλαιά Ευρώπη το ήξερε. Η Ευρώπη, δηλαδή, προέκυψε μετά τη συνθήκη τη Βεσφαλία. Αυτό που λέμε πολυπολική Ευρώπη, ήταν ε, όντω λειτουργούσε έτσι. Ε, σήμερα θεωρούμε ότι πρέπει να εξαφανίσουμε τι εθνικέ ταυτότητε ή τουλάχιστον θεωρούσαμε. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, για να πάμε σε μια Ενωμένη Ευρώπη. Αυτό έτσι κι αλλιώ δεν θα δούλευε, αλλά έτσι κι αλλιώ αυτό το εγχείρημα τη Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη έχει μείνει στην καλύτερη των περιπτώσεων ημιτελέ, οπότε αυτό που μένει είναι όντω οι εθνικέ ταυτότητε. Λοιπόν, οι εθνικέ ταυτότητε και οι εθνικέ στρατηγικέ, οι οποίε όμω δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν με, με συνεργασίε και με συνεργατικέ και συμμαχικέ δομέ. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη να λειτουργήσει ε, στο πλαίσιο μια ενοποιημένης δομή για να αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίσει όχι κατά ανάγκη στρατιωτικά, να αντιμετωπίσει οικονομικά, τεχνολογικά, πολιτισμικά του ε, άλλου μεγάλου παίκτε που αναδύονται ή που ήδη υπάρχουν, όπω είναι η Κίνα, όπω είναι η Ινδία, φυσικά οι Ηνωμένε Πολιτείε, με την οποία η Ευρώπη έχει μια, επίση μια ιδιόρυθμη σχέση ανταγωνισμού και συνεργασία. Οπότε ναι, είναι σημαντικό. Αλλά για να υπάρξει αυτή η συνεργασία πρέπει να υπάρξει μια βάση. Και η βάση είναι οι εθνικέ ταυτότητε και οι εθνοκεντρικέ πολιτικέ. Το φρόνημα, α πούμε, το πιο, το πιο ψυχολογικό μέρο του πατριωτισμού. Έχει γεωπολιτική αξία, μπορούν να γεννηθούν ας πούμε, εθνικά προτάγματα τη σημερινή ημέρα, μπορούν να αλλάξουν αυτά τα εθνικά προτάγματα τη ροή τη ιστορία και την καθημερινότητά μα, ή είναι κάτι παρελθόν. Τα εθνικά προτάγματα, α πούμε, και οι μεγάλε ιδέε οδηγούν σε Εμπόλεμε σειράξει, άρα είναι κάτι κακό. Ή ανάποδα τα εθνικά προτάγματα μπορούν να αποτρέψουν πολέμου. Ποια είναι η αλήθεια ανάμεσα σε, όλες, σε αυτό το φάσμα Έξε, αντιλήψεων. Ε, εγώ, όπω είπα πριν, ε, θεωρώ ότι ακριβώ γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τη ε, παγκόσμια ιστορία που είναι πάρα πολύ μεταβατική, δεν είναι μόνο ότι περνάμε στον μετα-μεταψυχροπολεμικό κόσμο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δεν είναι μόνο ότι μπαίνουμε σε μια νέα πολυπολική ταυτότητα. Έχουμε μπει, ήδη μπει και τώρα παίρνει. Ε, ουσιαστικά έχει, έχει τελειώσει μία περίοδος περίπου 500 ετών που η, αυτό που λέμε η Ευρωγενή Δύση μονοπολούσε τα, τα, διεθνή δρόμενα, αναδύονται καινούργιοι παίχτε ε, με δικέ του πλέον ε, ταυτότητες ταυτότητε και λογικέ. Οπότε για να μπορέσεις ακριβώ, όχι απλώς να, να, να επιβιώσει μέσα σε αυτό τον νέο κόσμο, χρειάζονται εθνικά προτάγματα, ε, εθνικά οράματα. Ε, και δεν είναι κατά επιθετικά. Πλέον ε, δεν είναι πως θα κατακτήσουμε δηλαδή και για την Ελλάδα η μια νέα μεγάλη ιδέα που εγώ τονίζω ότι πρέπει να έχει δεν είναι να πάρουμε τα όπλα και να φτάσουμε μέχρι ε, τον Ιδάσπη ποταμό ας πούμε λοιπόν αλλά ακριβώς επειδή αυτός ο νέος κόσμος έχει πολύ έντονα στοιχεία ε, πολιτισμικών ζημώσεων σύ, σύγκρουσης και συνεργασίας η Ελλάδα ως ε, πολιτισμική υπερδύναμη, ενυπνώση, αλλά πραγματική πολιτισμική υπερδύναμη, ε, μπορεί και πρέπει να παίξει έναν ρόλο υπέρ της ανθρωπότητος, προβάλλοντας τον πολιτισμό της, όχι με ένα, ως ένα μουσιακό είδος, αλλά προωθώντας παγκόσμιες πολιτικές υπέρ της ειρήνης, ε, με βάση όμως την, τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα, μπορεί σε κάποιους να φανεί κομική και κάθε φορά που το λέω νιώθω αμήχανα, γιατί δυστυχώ έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μα, έχουμε εκπαιδευτεί να, τα γενοφάσκια μα εδώ και γενναίε να αντιμετωπίζουμε την Ελλάδα σε ένα μικροσκοπικό, ασήμαντο, τελειωμένο μέγεθο. Δεν είναι έτσι όμω. Δεν είναι έτσι. Και σε εμά, στην προηγούμενη συνέντευξή μα το είχατε πει και σε κάθε περίσταση, ένα άνθρωπο που ασχολείται με στρατιωτικέ τεχνολογίε μα κάνει εντύπωση ότι δίνει τόση έμφαση στην ισχύ του πολιτισμού τη Ελλάδα. Αρχικά θα ήθελα να σα ρωτήσω γιατί, αλλά το προλογίσατε. Αφετέρου, όπω έχετε αναλύσει, η Ελλάδα διαμόρφωσε τον κόσμο. Και με συγκεκριμένα παραδείγματα. Στην αρχαιότητα, στην διαμόρφωση του φιλοσοφικού υποβάθρου του χριστιανισμού, η πρώτη άλωση οδήγησε στην αναγέννηση, η επανάσταση οδήγησε στο τέλο των αυτοκρατοριών. Είναι απτά απ παραδείγματα. Αυτό μπορούμε να το ξανακάνουμε τώρα, ή μάλλον, με ποιε προποθέσει θα μπορούσαμε να ξανακάνουμε τώρα έναν τέτοιο καθοριστικό ρόλο που έχουμε κάνει στο παρελθόν για τον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι όχι μόνο μπορούμε, είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι η, η, η μεγάλη αποστολή της Ελλάδος σε αυτό το, το, νέο, ε, το νέο επικίνδυνο ε, κόσμο που διαμορφώνεται. Κοιτάξτε, πως πολύ σωστά είπατε, ε, είναι λάθος να θεωρούμε ότι τα παγκόσμια δρόμενα διαμορφώνονται με βάση κάποια πολύ ψυχρή κοινική και έτσι μπακάλικη θα έλεγα ανάγνωση ε, κόστους προς όφελος, συμφερόντων κτλ. Όχι. Ισχύουν αυτά βέβαια, αλλά πέραν από αυτά υπάρχει ένα άλλο επίπεδο. Μάλλον κάτω από αυτά υπάρχει ένα άλλο επίπεδο. Το, αυτό που είναι τα αόρατα θεμέλια της γεωπολιτικής συμπεριφορά των κρατών. Και τα θεμέλια αυτά προ, ε, διαμορφώνονται με βάση κάποιες κοσμοαντιλήψεις. Δηλαδή το πώς τα έθνη, οι λαοί, οι πολιτισμοί αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, Αντιλαμβάνονται τι σχέσει με άλλου, αντιλαμβάνονται τον χώρο, τον χρόνο και μια σειρά από άλλα. Την πορεία τη ιστορία, την ίδια την έννοια τη ιστορία και μια σειρά από άλλα. Αυτό παρεπιπτόντω δεν είναι κάποια εφεύρημα δικό μου. Δηλαδή, αν διαβάσει κάποιο τη γραμματική των πολιτισμών του Μπροντέλ, ένα ιστορική, ιστορική σημασία βιβλίο, α πούμε, το, το λέξει κάθαρα ότι αυτό είναι. δηλαδή Αυτά που ζούμε είναι ο αφρό των κυμάτων, αλλά το, τα κύματα που έρχονται από μεγάλο βάθο, που από πολιτισμικά μεγέθη. Λοιπόν. Ο δυτικό λοιπόν, η, η κόσμο, λοιπόν, οι βασικέ κοσμοαντιλήψει του, του δυτικού κόσμου προέρχονται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και επίση προέρχονται και από τον χριστιανογενή πολιτισμό ω πολιτισμικό μέγεθο. Και ο χριστιανισμό, ο πραγματικό χριστιανισμό, ο χριστιανισμό των, των Ελλήνων πατέρων, διαμορφώθηκε ακριβώ αυτό από του Έλληνε πατέρε. Και μετέπειτα υπήρξαν αλλοιώσει στον δι, λεγόμενο δυτικό χριστιανισμό, που οδήγησαν και μέσω του. Ε, του διαφωτισμού και του ουμανισμού δη, δημιούργησαν συγκεκριμένες αναγνώσεις του κόσμου, των συγκρούσεων μέσα σε αυτό και μια σειρά από άλλα που ταλαιπωρούν ακόμη και σήμερα τον, τον δυτικό κόσμο. Υπάρχει ας πούμε έντονο χιλιαστικό στοιχείο, έντονο μανιχαϊστικό στοιχείο, ε, έντονο στοιχείο δαιμονοποίησης του αντιπάλου. Λοιπόν, έντονο στοιχείο ότι αντιλαμβανόμαστε τους άλλους δρόντες είτε ως αυτό που είπαμε μανιχαϊστικά Ω συμμάχου, είτε ω εχθρού και μάλιστα δαιμονοποιημένου εχθρού. Όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ τη την, την, την γεωπολιτική συμπεριφορά τη Δύση, ειδικά σήμερα. Λοιπόν, και χρειάζεται να έρθει ο γεννήτορα του, ο πατέρα του, ε, αυτό που διαμόρφωσε, και να του πει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τα έχετε κάνει, έχετε πάρει λάθο. Έτσι ήταν η πραγματικότητα, έτσι το πήγατε εσεί. Λοιπόν, ε, άρα να. Δημιουργηθεί μια εκ νέου ανάγνωση των θεμελιωδών στοιχείων του δυτικού πολιτισμού που να λειτουργεί υπέρ τη ανθρωπότητα. Επιπροσθέτω, οι Δύσει σήμερα και η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο σε ένα είδο πολέμου πολιτισμών εναντίον του εαυτού του. Τα βλέπουμε και από αυτέ τι θεωρίε περί άρνηση των συλλογικών ταυτοτήτων, άρνηση του έθνου, άρνηση των φύλων, θεωρίε ότι πρέπει να αυτοεξαλειφθούμε γιατί είμαστε υπεριαλιστέ και καταπιέζουμε και τη βιόσφαιρα και, και, πρέπει να, να εξαφανιστούμε κτλ. Αυτέ λοιπόν οι αυτοκαταστροφικέ συμπεριφορέ έχουν και, ε, και, και εκδηλώσει επιθετικέ εναντίον άλλων δρόντων. Για να μπορέσει λοιπόν να θεραπευτεί ο δυτικό κόσμο από αυτέ τι αυτοκαταστροφικέ αναγνώσει, χρειάζεται όντω να πάμε ad στι πηγέ του δυτικού πολιτισμού. Και οι πηγέ είμαστε εμεί. Και η Ελλάδα, συγγνώμη, ο Ελληνισμό, είναι ο ζωντανό φορέα του δυτικού πολιτισμού. Το, δεν γίνεται δηλαδή. Έχουμε μεγάλο ρόλο να παίξουμε εάν θέλουμε. Και το μεγάλο ερώτημα είναι θέλουμε. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή όχι. Γιατί, γιατί κυριαρχούν οι αναγνώσει του τύπου ποιοι εμεί, εμεί οι τελειωμένοι, οι έτσι, οι ανύπαρκτοι κτλ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν για μένα είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Για να πάμε προ την αισιόδοξη πλευρά, αυτό το υπόβαθρο που διαθέτουμε που περιγράψατε, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει ο, ο, ο πολιορκητικό κρυός, το άρμα το οποίο θα αλλάξει την αντίληψή μας για τον εαυτό μας, σε πρώτη φάση θα αλλάξει την συνείδηση και την, την αίσθησή μας για τον εαυτό μας και σε δεύτερη φάση, αν μπορεί κάτι τέτοιο, να αλλάξει και την ηλική μας πραγματικότητα, την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά είναι σε ένα ενιαίο πακέτο. Δηλαδή, το, να, να... το ερώτημά μου είναι το πώ. Πώ γίνεται αυτό, σε περίπτωση που θέλουμε. Το πώ πριν και πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό σου. Δηλαδή, όλο αυτό το όραμα που είπαμε, και το ένα λειτουργεί μα μαζί με το άλλο. Κοιτάξτε, πολλοί λένε: Μα εμεί δεν έχουμε να φάμε. Είμαστε κατακτημένοι. Έχουμε τα μνημόνια. Μα έχουν διαλύσει. Οι Τούρκοι κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει αυτό. Οπότε, τι κάθισε και μα δέσει για νέε μεγάλε ιδέε. Στην πραγματικότητα όμω, το ένα στηρίζει το άλλο. Δηλαδή, ακριβώ γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σημερινή η σημερινή Ελλάδα, έχει βυθιστεί σε έναν βούρκο ανυπαρξία, για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό το βούρκο, θέλει ένα πολύ ισχυρό όραμα, κάτι να την τραβήξει. Δηλαδή, και το να αρχίσει να περνάει μέσα στη συλλογική συνείδηση ότι η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή ασήμαντη χώρα που λειτουργεί ω κολικοειδή απόφυση τη Ευρώπη. Όχι, είναι μια ενυπνώση αλλά πολύ σημαντική, μια αυτοκρατορική, πολιτισμική υπερδύναμη. Αυτομάτως αυτό αρχίζει και σου δίνει μια, μια έλξη ώστε να, να ξεφύγεις από όλα τα υπόλοιπα. Από, αυτό είναι το ένα. Από την άλλη όμως για να μπορέσεις να λειτουργήσεις έτσι πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Πρέπει να υπάρχεις. Για να υπάρχεις πρέπει να ορθώσεις ανάστημα ενάντια στην Τουρκία. Δεν γίνεται. Πρέπει να αρχίσεις να, να αναζητάς μεθόδους πώς θα, η οικονομία σου θα γίνει αυτάρκης. Πρέπει να αρχίσεις να λειτουργείς ανεξαρτήτως των πιέσεων που δέχεσαι από την Ουάσικτον, από το Τιμπουκτού, από τις Βρυξέλλες, από οπουδήποτε. Άρα λοιπόν το ένα φέρνει το άλλο. Εάν πάμε σε πιο πρακτικά θέματα, δηλαδή πώς αυτό μπορεί το, το θέμα της, του πολιτισμικού προτάγματος να, να υλοποιηθεί σε εφαρμοσμένη ε, πολιτική, αυτό είναι το μόνο εύκολο. Δηλαδή αν γινόνται κάτι πολύ απλό, γινόταν, ας πούμε, στην Ελλάδα, λέω κάτι από τα πολλά μπορεί να γίνει, ένα παγκόσμιο συνέδριο για το πώς πολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν τον πυρηνικό κίνδυνο και πώς ο ελληνικός πολιτισμός αντιλαμβάνεται όλα αυτά και να γίνει μια μεγάλο συνέδριο, ένα, ένα φόρουμ, να γίνουν workshops και τα λοιπά πάνω, πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, η πολιτισμική διάσταση του πυρηνικού πολέμου, της πυρηνικής στρατηγικής, και πώ τι παθογένειε του δυτικού κόσμου οδηγούν σε αυτά, όχι μόνο του δυτικού και του ρωσικού ε, και μια σειρά από άλλα, και ποια είναι η πραγματική ανάγνωση που θα έπρεπε να έχουμε με βάση τον πολιτισμό και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα πάνω σε αυτό. Είναι ένα θέμα ακαδημαϊκό μεν, αλλά μπορεί να λοιπόν προκαλέσει μια τεράστια συζήτηση. Ένα κάτι πολύ απλό. Εκατοντάδε, δεκάδε, χιλιάδε τέτοια στοιχεία, να το πούμε έτσι, διαμορφώνουν την πολιτισμική πρόταση. Αλλά για να το κάνει, ξαναλέω αυτό το πράγμα, πρέπει εσύ ίδιο να αποδεχτεί τον εαυτό σου. Αυτό πώ γίνεται, πώ θεραπεύεται, ή μάλλον πώ προήλθε, το έχετε περιγράψει και σε προηγούμενε ε, ομιλίε σα, με συγχωρείτε. Πώ θεραπεύεται αυτό το, όπω το λέτε, σύνδρομο τη μικρόνοια. Πώ επανέρχεται ο ελληνισμό που πληθυσμιακά δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ ανά του αιώνε. έχει αλλάξει όμω η νοοτροπία μα. Πώς δημιουργούμε μια νέα νοοτροπία παίρνοντας όλα τα καλά στοιχεία του παρελθόντος, φέρνοντάς το παρόν για να βοηθήσουμε εμά και τους άλλους για το μέλλον. Εντάξει, από άποψη μεθοδολογία αυτό είναι επενδύσεις στην, στην παιδεία σου ας πούμε. Γίνεται. Το θέμα είναι, και αυτό είναι το, το, το κρίσιμο ερώτημα και αυτό που, και που εμένα κάνει να είμαι απεσιόδοξος, ότι δεν βλέπω να υπάρχει κάποια τέτοια διάθεση δεν αναφέρομαι στη ελίτ της Ελλάδος, οι οποίες στην καλύτερη των περιπτώσεων να λειτουργούν ως απόφυση ε, των πιο παρακμιακών ευρωπαϊκών έτσι, κομματιών. Και ουσιαστικά νιώθουν δυσανεξία με την ίδια την έννοια της εθνικής ταυτότητας. Πολλό δε μάλλον της εθνικής ανεξαρτησίας. Ε, ο πνευματικός κόσμος, αλλά και ο κάθε Έλληνας. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτά, όλα αυτά Αναγκαστικά πρέπει να γίνουν από κάτω προς τα πάνω. Δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό σημαίνει ότι ο, ο κάθε Έλληνας, ειδικά ο κάθε Έλληνας που έχει μια υπόσταση ε, στον πνευματικό κόσμο ας πούμε, έχει πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά. Δεν είναι πλέον, δεν μπορούμε να, να λειτουργούμε με τη λογική του αναχωρητισμού του και της ε, Αδράνεια. Χρειάζονται πράγματα. Και το, και το λέω και για να τα ακούσω κι εγώ δηλαδή. Ε... Για να τα ακούσουμε και όλοι μα, θα μπορούσατε να μα δώσετε για την ολοκλήρωση αυτή τη συζήτηση ένα αισιόδοξο μήνυμα, μία λύση. Όχι ε, ανάλυση του προβλήματο, αλλά μία προοπτική αντιστροφή τη κατάσταση, τη νοητική μα υπόσταση, όπω την περιγράφουμε τα τελευταία λεπτά, προ το καλύτερο. Ε, εγώ θα επιμείνω πάνω σε αυτό, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον μια κολοσιαία ιστορική ευκαιρία σε όλα τα επίπεδα. Το ότι έχει, απέναντί τη έχει μια ακραία επιθετική Τουρκία, εγώ το βλέπω σαν μια πολύ μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Πρώτον, γιατί υποφυσιολογικέ συνθήκε μα αναγκάζει να, να ενεργοποιηθούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Δεύτερον, γιατί αυτή η πολύ επικίνδυνη, η τρομακτικά φιλόδοξη, η παρανοϊκά φιλόδοξη Τουρκία δημιουργεί προβλήματα σε όλο το διεθνέ σύστημα. Άρα, επαναλαμβάνω, υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών. Ζει μέσα σε έναν ωκεανό νέων τεχνολογιών που ειδικά για χώρε όπω η Ελλάδα. Σου προσφέρει τεράστιε δυνατότητε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αναπτύξει νέου τύπου πολεμικέ ικανότητε, αν θε. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αυτό το νέο διεθνέ σύστημα, αυτό ο πόλεμο πολιτισμών, στον οποίο έχει εγκλωβιστεί η, η Δύση με τον εαυτό τη, και αυτή η ζήμωση πολιτισμών που υπάρχει με άλλου που έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία εξ ε, τοποθετεί την Ελλάδα ω πολιτισμικό μέγεθο στον πυρήνα των παγκόσμιων εξελίξεων. Από εκεί και πέρα, δηλαδή οι ευκαιρίε είναι πάρα πολλέ. Από εκεί και πέρα είναι εμεί τι θέλουμε να κάνουμε. Και όταν λέω το εμεί πλέον, επαναλαμβάνω, είναι αυτή η ερώτηση πρέπει να την κάνει ο κάθε Έλληνα στον εαυτό του. Πρώτο και καλύτερο εγώ. Με κίνδυνο να γίνω κουραστική, γιατί το έχω κάνει πολλέ φορέ αυτό το ερώτημα, αλλά μα φαίνεται πάρα πολύ καλή η ιδέα. Θα μπορούσε σε αυτό το πλαίσιο του πολιτισμικού ρόλου που μπορεί να παίξει η Ελλάδα η ιδέα που μας είπε εδώ ο κύριος Μπαλτσό, ίσως ένα, η Ελλάδα ένα κέντρο παγκόσμια ειρήνης και μάλιστα με έδρα στους Δελφούς ή παγκόσμιων συμφωνιών ειρήνης. Θα μπορούσε να είναι αυτό τώρα. Είναι μα. μια εξαιρετική ιδέα. Επίση, ο καθηγητή ο κύριο Κοντογιώργης, γιατί αναφερθήκατε σε προτάσει. Βεβαίω, ο κύριο Κοντογιώργης είναι ένα ο, 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 ολόκληρο, όχι απλώ μία πρόταση. Έχει μια αρχιτεκτονική ολόκληρη που μπορεί να λειτουργήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, δεν είναι ότι μας λείπουν οι προτάσεις. Μας λείπουν όμως άλλα πράγματα. Και εδώ επαναλαμβάνω, δεν είναι υπεύθυνε μόνο οι ελίτ, οι οποίες, επαναλαμβάνω, στην καλύτερη των περιπτώσεων λειτουργούν ως σκολικοειδής απόφυση των πιο παρακμιακών κομματιών της, της Ευρώπης. Ε, υπάρχει, είναι μεγαλύτερο, πιο διευρυμένο το, το, το πεδίο ευθυνών. Κύριε Κρύβα, ευχαριστούμε πάρα εδώ πολύ σας για την παρουσία σας εδώ. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σα. Εάν θέλετε να στηρίξετε το Ελισμέ, μπορείτε να το κάνετε με τη συνδρομή σα και με τη συμμετοχή σα. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μα, αφήστε μα τα σχόλιά σα, μοιραστείτε το περιεχόμενό μα και ακολουθήστε μα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.